δάχτυλο. Πρέπει να μείνεις έτσι τώρα. Πάμε τα μαλλιά μου! Και πού είναι τα μαλλιά. Αυτά τα μαλλιά έχει. Πού είναι το ψαλίδι. Και το μαλλιά, πρόσεχε τα μαλλιά μου! Πολύ έξυπνο ρε φίλε, και τώρα τι θα κάνουμε. Stuck in your traffic light with my stupid mouth. There's the yellow sign. Means I'm gonna find nothing I cannot control you. No decision I could change. Stuck in your traffic light. Stupid mouth. Λοιπόν, πρωτού συνεχίσουμε στο σημερινό βιντεάκι να κάνουμε μια μικρή παρένθεση, γιατί πάρα πολλοί με ρωτήσατε στο Instagram από πού αγοράζουμε τα παιχνίδια που παίζουμε τυθανό. Λοιπόν, ένα από αυτά τα site είναι το enemba.com. Το σημερινό βίντεο είναι και sponsored από αυτό το site. Το enemba.com στην ουσία είναι ένα ψηφιακό κατάστημα παιχνιδιών. Έχει πάνω από 10.000 ψηφιακά προϊόντα. Εννοείται ότι μπορείς να βρεις τα παιχνίδια σου στο enemba.com στις πιο χαμηλές τιμές που υπάρχουν έξω στο διαδίκτυο. Επίσης, στο Enemba μπορείς να βρεις για οποιαδήποτε κονσόλα παιχνίδια. Όπως μπορείτε να δείτε εδώ πέρα, έχει διάφορες κατηγορίες και διάφορες gift cards. Επίσης, μην ξεχάσετε στο checkout σας να βάλετε τον κωδικό YOUME για να κερδίσετε επιπλέον 3% έκπτωση στις αγορές σας. Καλή συνέχεια λοιπόν και απολαύστε το βίντεο. Hey you, hey me. It is you, not me. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για το συγκεκριμένο βίντεο. Γιατί είσαι χαρούμενη? Δεν ξέρω γιατί. Εγώ πάλι από την άλλη δεν ξέρω. Τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Λοιπόν, όσοι δεν έχετε καταλάβει τι θα κάνουμε στο σημερινό βιντεάκι, αυτό που θα κάνουμε πρακτικά θα είναι ερωτήσεις ζευγαριού. Ποιος ξέρει καλύτερα τον άλλον. Αυτός ο οποίος δεν γνωρίζει καλά το άλλο το μισό, την έχει πατήσει. Και έχει κολλήσει κυριολεκτικά ό,τι μπορεί να βρεθεί στον δρόμο μας. Δηλαδή. Για κάθε λάθος απάντηση που θα δίνει ο άλλος, έχει δικαίωμα αυτός που έκανε την ερώτηση να του κολλήσει οτιδήποτε θέλει στο κεφάλι. Νομίζω ότι είναι λίγο extreme το συγκεκριμένο βιντεάκι, γιατί έχουμε εδώ πέρα αρκετή κολλητική ταινία και ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Για πες τι σημαίνει. The party begins. Πάμε στο βίντεο. Ξεκινάω με μια πάρα πολύ απλή ερώτηση. Θα είμαι ο πρώτος ο οποίος θα φάει ναι, για πες. Με λένε Θεανό, σωστά. Ναι. Θέλω να μου πεις πότε έχω. Γιορτή, πότε γιορτάζεις το όνομά μου. Να πω κάτι πριν απαντήσεις. Τόσα χρόνια, μέχρι την 6η δημοτικού. Γιατί γελάς, το ξέρεις ή δεν το ξέρεις? Ναι, το ξέρω. Τόσα χρόνια, μετά την 6η δημοτικού έμαθα ότι γιορτάζω εκείνη τη μέρα. Οπότε είναι λίγο και εύκολη και δύσκολη, αλλά το έχω πει. Όχι, μου το έχεις πει και εντάξει, ξέρω πότε γιορτάζεις. Και το θυμάσαι γιατί? Γιατί είναι κοντά στη δικιά μου γιορτή. Είναι 1η Σεπτεμβρίου. Σωστά. Όχι. Ναι, καλά, κοίτα, φαίνεται το λες. Θέλω να μου κολλήσει κάτι, το βλέπετε. Σωστά, γιορτάζω 1η Σεπτέμβρη και είναι 2 μέρες μετά τον Αλέξη. Ωραία. Λοιπόν. Τώρα. Αφού ξεκίνησε με κάτι εύκολο, ξεκινήσω εγώ με κάτι εύκολο. Λοιπόν, ποιο είναι το αγαπημένο μου ζώο? Αγαπημένο, όταν λες εννοείς αγαπημένο. Όταν εννοώ αγαπημένο, εννοώ τι ζώα μου αρέσουν, ρε παιδί μου, πιο πολύ από όλα. Ωραία, η γάτα. True. Ξεκινήσαμε καλά. Με γνωρίζεις και σε γνωρίζω καλά. Ναι, αυτές είναι ερωτήσεις όμως. Ήταν οι απλές για ζέσταμα. Πότε ξεκίνησα το σκι? Δηλαδή, ποια χρονολογία ή πόσο χρονών ήμουνα. Holy crap, ρε. Όσοι δεν γνωρίζουν, σου δίνω λίγο χρόνο. Έκανα σκι πάρα πολλά χρόνια. Και πότε το τελείωσα? Ήταν κάπου στο δημοτικό. Ωραία. Και έκανα και αγώνες και όλα αυτά. Θα πω 4η δημοτικού. Just the two of us. Θέλω να μου πεις και πότε ήταν όμως. Θα σου πω. Η ερώτηση ήταν και πιο μεγάλη κανονικά. Η ερώτηση ήταν αν είχα κάνει και πιο πριν σκι. Αλλά ήταν εύκολο όταν είχα κάνει και πιο πριν. Θα ξεκινήσω λίγο. Με τα δύσκολα. Μου κόλλησε το δάχτυλο. Πρέπει να μείνεις έτσι τώρα. Ξεκόλλησε. Ναι. Έλα ρε φίλε. Κρίμα. Ωραία, λοιπόν, νομίζω είσαι έτοιμος. Εν τω μεταξύ, ακόμα δεν μου είπες πότε έκανες πρώτη φορά σκι. Α, ναι, έκανα στην 1η δημοτικού. Πήγα σε ομάδα σκι και είχα κάνει και πιο πριν, ναι. Και είχα κάνει πολύ πιο μικρή. Πάμε, επόμενο. Αφού έστησες αυτόν τον τοίχο ανάμεσά μας. Ξέρεις, μου αρέσει που έχουμε και τη σκούρη την. Τελείως διακριτική. Πώς λέγεται το όνομα του λογισμικού που έχω στο μάτι μου? Πλάκα μου κάνεις! Έλα ρε έτσι, περίμενε! Πες μου, είναι από βουνό. Εννοείται ότι είναι από βουνό. Ωραία, εντάξει. Είναι ένα βουνό στο Ιαπωνία. Το προηγούμενο το Τουσιέρα. Αυτό ωραία. Δεν ξέρω ποιο είναι. Ναι, ωραία. Ο Λάιον είναι το άλλο. Πας πιο πίσω. Το άλλο, το... Μεταγενέστερο. Μοζαβί! Μπράβο, είσαι ενημερωμένη, αλλά δεν είναι το Μοζαβί. Είναι το πιο πρόσφατο το Μοζαβί. Σχεδόν. Το λογισμικό που έχουμε στο MacBook είναι το High Sierra. Όχι ρε φίλε, ωραία, αλλά κόλλησε μου ό,τι θέλεις. Δηλαδή, μα το είπατε, βγαίνετε για σωστό. Είπες το Sierra, άλλο είναι το Sierra. Έχει 2 λογισμικά, έχει το Sierra και το High Sierra. Όπως το Lion και το Mountain Lion. Σε έτοιμη, λοιπόν. Πάρ' τα μαλλιά μου, πάρ' τα μαλλιά
κολλήσω τώρα. Πάμε! Πάμε τα μαλλιά μου! Και πώς θα κάνω. Αυτά τα μαλλιά Αλέξη! Πού είναι το ψαλίδι? Για το πάλι, πρόσεξε τα μαλλιά μου! Σε παρακαλώ, Θεέ μου! Λοιπόν, έτσι είσαι. Έτσι είμαι, για πες. Ωραία. Πότε σταμάτησα το χορό και γιατί? Να διαλέξω κιόλας το πράγμα που θα έχω στο κεφάλι μου. Έτσι πως μου το κόλλησες δεν είναι βοηθητικό. Είναι πολύ δύσκολο αυτό πάλι. Λοιπόν, θα πω τώρα. Ναι, έλα, εγώ ετοιμάζομαι. Θα πω λύκειο. Ωραία. Δεν πάει έτσι, θέλουμε χρονολογία. Θα σου πω αχρονολογιατές. Θα πω ότι ήσουν Δευτέρα Λυκείου. Γελάσεις. Και γιατί? Για τις Πανελλήνιες θα πω. Ποιο μήνα? Τι, δεν ξέρω να σου πω και μέρα. Τι ποιο μήνα? Είπες Δευτέρα Λυκείου. Πρώτη Λυκείου. Τι πίσω, και όποιο από αυτό είναι, αυτό είναι. Αυτό είπα. Η πρώτη τεσσέρα κάτω. Από ό,τι βλέπετε, έχουμε ένα δίλημα. Μην μου κολλήσει κάτι χωρίς να είναι, να ισχύει. Είστε μάρτυρες. Έχω την εντύπωση ότι ήταν το. Στη Δευτέρα Λυκείου. Ναι. Νομίζω το δείτε. Η χρονολογία. Let's go, boys. Χρονολογία. Άμα το απαντήσει και αυτό σωστά. Χρονολογία. Τώρα τι. Έλα, χρονολογία. Χρονολογία θα πω ότι ήταν το 14. Next question. Επόμενη ερώτηση. Είσαι έτοιμη? Αλέξη, άμα χαλάς τα μαλλιά μου, θα σου πω εγώ. Πόσες φωτογραφίες έχω ανεβασμένες τώρα στο Instagram? 135. αυτό είναι δικά μου! Πόσες έχεις? 180. Εκεί είσαι τώρα, δηλαδή. Θα γράψω μια καινούρια. κοίτα, κλέβει. Πάει το make-up μου, πάει τα μαλλιά μου. Είχαμε κάνει ένα τεστ εμπιστοσύνης. Που πάλι κάναμε πέσει, το νιώθω. Με ζηλωτέι. Να στο κολλήσω λίγο καλύτερα. Που είχαμε κάνει κάτι αντίστοιχο με ζηλωτέι τέλος πάντων. Αλλά... Τώρα σε βλέπω μπροστά. Αλλά δεν είχε καταλήξει έτσι σίγουρα. Ναι, αυτό είναι πολύ χειρότερο. Θα υπάρχει και εκείνο, αν θέλετε να το δείτε και σας αρέσει και σας αρέσει τέτοια βίντεο. Λοιπόν, πόσα βίντεο έχουμε ανεβασμένα στο YouTube κανάλι? Με κορυδεύεις. Θα πω ότι είναι, περίμενε, 163. Όχι, δεν είναι. Πόσο είναι? Δεν ξέρω. Με κορυδεύεις. Πρέπει να το ψάξω, αλλά δεν είναι σίγουρα τόσα. Τέλος πάντων, λοιπόν, ναι, δεν πρέπει να είναι τόσα. Μου τραβάνε τα μαλλιά. Μπορείς να ξεκινήσεις με το tape. Τώρα θα δεις εσύ. Αλλά έτσι και είναι, θα έχουμε αφήσει εδώ κάτω ένα text. Τι είναι αυτό? Βάλτε εδώ. Όχι. Εδώ, να το βλέπεις. Και θέλει τα σκάρωμα. Τι όμως το έκανες? Οκ, όμως θα διαβάλω εδώ πέρα. Λοιπόν, είσαι έτοιμη? Θα κλείνω το ένα μάτι για να μπορώ να κάνω πιο καλά focus, γιατί με μπερδεύει λίγο. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Αυτή είναι σχετικά εύκολη. Πώς λεγότανε ο πρώτος μου σκύλος? Διάλεξε και θες να μου κολλήσεις. Άστα, Μαξ! Δεν βλέπω που για να σκολλήσω. Γι' αυτό το κόλλησα εκεί. Θα σκολλήσω τώρα και στο άλλο μάτι. Όχι! Ο σκύλος! Ναι. Ο Ρίνο. Κοντά είσαι εδώ, όχι. Ρε, δεν μπορώ να υποπίεση. Σε παρακαλώ, τι ήταν, πες μου. Ρίνο. Νίνο, Ρίνο, το ίδιο είναι. Έλα ρε, Αλέξη. Δεν πάει έτσι. Πιστεύω να είναι τσάλες. Γιατί δεν κοστάραμε να δούμε αν βγαίνει αυτό το πράγμα τα μαλλιά μου μετά. Και τα κολλάμε, μόνο τα κολλάμε. Έλα, να τελείωσα. Κορίτσια, θα κάνω νέο κούρεμα μετά. Α, δεν μπορώ να το ακούσω να το κάνω. Αυτό ήταν ο ψαλίδι. Ρε Αλέξη. Πάντα μαλλιά, περίμενε, πώς θα το κάνω τώρα. Κάψτε το. Όχι, ρε Αλέξη. Ρε Λινίγκα. Είσαι αποτυχημένος μονόκυρος. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση. Ξέρεις ότι αυτό που μου κόλλησε εδώ πέρα μου φεύγουν τα σάλια αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να κλείσει καλά τα στόμα μου. Πόσες κρέμες για τα μαλλιά έχω? Μάσκες που χρησιμοποιώ στο μπάνιο. Ωραία, άκου τα κάνω. Πόσες έχω εδώ πέρα στη Σάμο? Ναι, δεν θα το κολλήσετε εδώ, εντάξει, θα πω 4. 5 είναι και. Και είπα να πω 5, δεν είμαι λίγο πίσω στα σάλια. Τι είναι αυτό? Παιδιά, όσο κολλάει, έχω ένα ανέκδοτο. Συναντάει ένα άλλο στον δρόμο. Αλέξη, πού είναι το μασαλίδι? Το μασαλίδι είναι εδώ. Εγώ το μασαλίδι. Αχ, τι αστείο το ανέκδοτο σου. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Λοιπόν, η επόμενη ερώτηση είναι σχετικά εύκολη. Πότε έχει γενέθλια ο αδερφός μου? Στις 7 Γενάρη. Γιουχου! Εγωγεράκια. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ. Πόσες εφαρμογές έχει το κινητό μου? Με κορυδεύεις τώρα? Όχι. Ούτε εγώ δεν ξέρω πόσες έχει το δικό μου. Δεν πειράζει. Γιατί τις έχεις μετρήσει? Όχι. Και πού ξέρεις να απαντήσεις σωστά? Θα τις μετρήσω τώρα.
Θα πω ότι έχει 23. 20 έχει, λάθος. Έλα ρε φίλοι, κύπη κοντά του, ανήθως το δυσκολιστικό. Ωραία, πού να στο κολλήσω, για να σε... Ω Θεέ μου, τι είναι αυτό. Εδώ θα στο κολλήσω. Τι. Δεν βλέπεις και τι είναι. Α, και βλέπω από την κάμερα λίγο, αλλά... Πάρ' το χέρι σου, πρέπει να κολλήσω. Αλήθεια, σε πνιγώ. Όχι, απλά κολλώ το λίγο με αγάπη. Με αγάπη τον αγάπη, δεν βλέπω. Νομίζω θα φύγει. Α, ωραία, κρύψει σαν παγουράκι. Α, φεύγει το άντρα, δεν βλέπω τίποτα τώρα. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω, δεν το έχω. Κάτσε εκεί που είσαι. Μα τι να πω. Όχι το κινητό. Το βρήκα. Ε, κάνε λίγο αυτό το δάκρυ. Τι μάρκα ήταν το πρώτο μου κινητό. Samsung. Δεν βλέπω, για να σου κολλήσω κιόλας τώρα. Τι έχουμε εδώ. Ε, κόλλησε κιόλας, τέλεια. Μιας εδώ μπορώ να σου κολλήσω λίγο που έχεις κενά. Κόλτες. Να έχεις κενά εδώ, πέτε πως έκανα. Oh my god, oh my god. Έλα ρε Αλέξη. Λοιπόν, δείτε που ήταν. Τώρα είσαι έτοιμη για τα εξοβολίες. Λοιπόν, νομίζω έχουμε τελειώσει. Ποιος κέρδισε? Εγώ έχω 1, 2, 3, 4 πάνω μου. Εγώ λέω να κάνω και μια τελευταία ερώτηση. Αν την απαντήσουμε σωστά, πληθώνουμε αλλιώς. Κολλάμε ένας πάνω στον άλλο. Ένα, δύο, τρία. Πώς μπορείς και μετά τέσσερα. Και βλέπεις εγώ αυτή τη στιγμή. Και εσύ τέσσερα έχεις. Ωραία, λοιπόν, ωραία, μια τελευταία ερώτηση. Την κάνεις? Και αν δεν, θα κολλήσω πάνω σου, εντάξει. Πού πήγα εκδρομή πρώτη φορά στο γυμνάσιο? Στο Ναύπλιο. Όχι. Κολλάω δεν είναι αυτό, μου έρθει. Α, εγώ γιατί εγώ πάντα σου. Ωραία! Ωραία, λοιπόν! Δεν είναι δίκιο! Ωραία! Πολύ έξυπνο ρε φίλε, και τώρα τι θα κάνουμε? Λοιπόν, παιδιά! Αυτό είναι το βίντεο μας! Ελπίζουμε να σας άρεσε! Αν σας άρεσε, κάντε ένα μεγάλο like! Subscribe! Το κουδουνάκι να ενημερώσει κάθε φορά να βάλουμε ένα καινούργιο βίντεο! Επίσης! Γράψτε μας ποιος είναι ο νικητής στο συγκεκριμένο βίντεο! Και το μπεσίτα ξεστή, το δίνουμε στην Άννα Μαρία. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια πολλά, Άννα Μαρία. Όσοι επιθυμείτε να πάρετε τα δικά σας φιλάκια, τα δικά σας μπεσίτα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να αφήσετε ένα οποιοδήποτε σχόλιο κάτω. Κάντε like στο βίντεο αν σας άρεσε και θέλετε να κάνουμε και ένα part 2. Επειδή γενικότερα λίγο αφοσιωθήκαμε πολύ στο παιχνίδι, να πούμε και το question time τώρα εδώ πέρα στο τέλος. Για σημερινό question time είναι από την Νικολίτσα Γεωργοπούλου και ρωτάει στο πολύτερο για αυτό το ζευγάρι. Πραγματικά ο Αλέξης μου θυμίζει πολύ τον άντρα μου στο χαρακτήρα έτσι όπως σε προσέχει. Με προσέχει, ναι, ιδιαίτερο. Μπορεί να μην φωνάζεις, είμαι ακριβώς δίπλα σου. Και θέλει να κάνει τα βάτα για να χαμογελάσει. Εύχομαι να παντρευτείτε και να πάνε όλα καλά. Και αν το ταξίδι των ονείρων σας, εμένα η Νέα Υόρκη, φιλιά από Μελβούρνη. Ουου, φιλάκια από Μελβούρνη. Φιλιά πολλά. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μας δείτε. Ναι, μην τα τραβάς καλέ, πέτω. Θα ήθελα πάρα πολύ να πάω Νέα Υόρκη. Θα ήθελα να πάω Παρίσι. Θα ήθελα να πάω παντού. Κίνα, Ιαπωνία. Παντού, κυριολεκτικά παντού. Το ταξίδι των ονείρων που θα πιστεύω ότι είναι για ζευγάρι και καθαρά για ζευγάρι. Τύπου είναι του μέλητος, αν ρωτάς, πιστεύω θα ήταν κάπου έτσι Μαλδίβες και κάπου Μπόρα Μπόρα και όλα αυτά για μένα προσωπικά. Για να χαλαρώσεις και να περάσεις έτσι ρομαντικές στιγμές με τα άλλα σου μισό. Εγώ θα ήθελα να πάω κυρίως Ιαπωνία, Κίνα και γενικά Αμερικές και αυτά. Θα ήθελα πάρα πολύ και εννοείται σε εξωτικά νησιά. Και βασικά ναι, να γυρίσουμε όλο τον κόσμο. Αν θέλετε να απαντήσουμε τη δική σας ερώτηση στο question time, που κάνουμε διάφορες ερωτήσεις για να γνωριστούμε καλύτερα, να μείνει Q&A δηλαδή σε κάθε βίντεο, αφήστε μας από κάτω το hashtag question time. Έτσι λαμβάνετε μέρος και στο μπεσίτο μας που δίνουμε στο τέλος κάθε βίντεο. Uh-huh. Οπότε ναι, αυτό το βίντεο μας και ελπίζουμε να τα πούμε σε ένα επόμενο. Γεια σας! Yeah. Control you.